το δεύτερο Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού, συγκεντρωθήκαμε με αυτή την πάνθυμη λατρευτική σύναξη να επιτελέσουμε. Είναι το θαύμα της Παναγίας και το Πάσχα της. Είναι η ημέρα κατά την οποία η Ιερά Παράδοσης, το δεύτερο σκένος της εκκλησιαστικής πίστεως, λέει «Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου σε ηλικία 59 μόλις ετών, αφού θαυματουργικά εκάλεσε τους Αποστόλους, τον Απόστολο Παύλο, τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τον Ιερόθεο τον πρώτο Επίσκοπο Αθηνών, παρέδωσε την μακαρία της ψυχή στον Υιό της και Θεό μας και μετέστη εκ γης προς ουρανών». Γι' αυτό λοιπόν όλοι εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Και πραγματικά δεν υπάρχει στην πατρίδα μας τόπος που να μην έχει ναό αφιερωμένο στην κίνησή της. Σήμερα οι Πανέλληνες γιορτάζουμε την εθνική μας γιορτή και πανήγυρη, γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας μας βλέπουμε και την προστάτηδα του γένους μας. Και ξέρουμε εμείς να διαβάζουμε και να αναγνωρίζουμε τέτοιου είδους προσφορές. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πλατιάσω μιλώντας για την Παναγία μας. Είναι η μητέρα μας και άρα είναι το πιο γνωστό, το πιο δημοφιλές, το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο στον τόπο αυτό. Αλλά αδελφοί μου, αυτό που για μας αποτελεί παράδοση ιερά και παρακαταθήκη ευλογημένη, την οποία παραλάβαμε από τους πατέρες μας με την εντολή να κρατούμε, να τηρούμε και να συνεχίζουμε, στην εποχή αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπω ότι υπάρχει μία τάση από ιεροποίησης και των πλέον ιερών προσώπων και θεσμών που αυτά συνέστησαν και δι' αυτών υπάρχουν. Και αυτή η αποιεροποίηση είναι εκείνη που προσωρινώς φαίνεται μέσα από την συμμετοχή σας ότι δεν μας επηρεάζει τόσο. Όμως, όπως και να το κάνουμε, δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι παράγοντες που θα διακρατήσουμε αυτή την παράδοση. Ναι, δεν είμαστε. Είμαστε, θα μου πείτε. Είμαστε, αλλά για το χώρο μας. Και αυτό πάλι σε εισαγωγικά
και πάλι με ερωτηματικά. Αντιλαμβάνεστε τι αφιλότιμες προσπάθειες καταβάλλονται ώστε τούτη την ώρα αυτά τα πρόσωπα τα οποία πάντοτε επηρέαζαν τον λαό μας με τις αρετές τους, με την ταπείνωση, με την αγάπη τους, με την δικαιοσύνη τους, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να τα αποιεροποιούμε και σιγά σιγά να τα βάζουμε στο περιθώριο. Τούτες τις μέρες κυκλοφόρησε από το State Department η γνωστή ανακοίνωση που κρίνει το Υπουργείο των Εξωτερικών της Αμερικής την ζωή, την πολιτική κατάσταση και την θρησκευτική πίστη των λαών σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Για την πατρίδα μας επιφυλάσσει για άλλη μια φορά την δική του κριτική. Κάνει παράπονο το Υπουργείο των Εξωτερικών της Αμερικής γιατί οι Έλληνες πιστεύουμε και γιατί οι Έλληνες ακόμη και με πολιτικούς θέλουμε να έχει η ορθόδοξη πίστη μας και η εκκλησία μας την θέση που της ανήκει και στις καρδιές μας και στον τόπο μας. Κακοφαίνεται σε αυτούς και σχολιάζουν δυσμενώς αυτή την άρρηκτη σχέση που υπάρχει στο έθνος μας μεταξύ Εκκλησίας και Ελλάδος. Αλλά δεν σταματούν σε μας. Το State Department κάνει παρατηρήσεις, αλλά καμιά φορά και με μισόκλειστα τα μάτια. Δεν βλέπει τι γίνεται στο Ιράκ. Και αν βλέπει, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι γίνεται στο Ιράκ και από ποιον έφτασε στο σημείο να γίνεται. Δεν καταλαβαίνει ακόμη ότι υπάρχουν θρησκεύματα βάρβαρα που καλλιεργούν μισανθρωπία, ρατσισμό και όχι στα λόγια αλλά στα έργα και στην πράξη. Μπέστε στο ίντερνετ τώρα και θα δείτε τρεις ιερείς να έχουν σφαγιαστεί από τους φανατικούς μουσουλμάνους. Μπέστε στο ίντερνετ αλλά και ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας να δείτε τι γίνεται στη Γάζα. Μπέστε στις τηλεοράσεις να δείτε τι γίνεται όπου υπάρχει φονταμενταλιστικός ισλαμισμός, για να καταλάβετε. Και δεν αρέσει το ότι η Εκκλησία αυτή τη στιγμή εδώ σε αυτόν τον τόπο έχει αναλάβει τα ηνία της φιλανθρωπίας για να κρατήσει τον κόσμο όρθιο, για να μπορέσει ο λαός μας να ξαναδεί με ελπίδα και απαντοχή το μέλλον του. Δεν αρέσει αυτό. Άλλος τρόπος αρέσει. Και αφού δεν αρέσει, γιατί δεν τους παίρνουν στην πατρίδα τους όλους αυτούς και θέλουν να τους επιβάλλουν σε μας και να μας πούν αλλάξετε, αλλάξετε τρόπο ζωής, μην είστε φανατικοί, μην τηρείτε τις παραδόσεις του γένους και της Εκκλησίας. Και το πράττουν και με πονηρία και με μεθοδικότητα, αλλά και καμιά φορά δυστυχώς και με αποτελέσματα. Αν δώσουν σε κάποιους αργυρώνητους κονδυλοφόρους
κονδυλοφόρους του ταλίρου, όπως τα λέγαμε παλιά, μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα και τα ίσα να τα κάνουν στραβά και τα φωτεινά σκοτεινά.